Η χθεσινή εκλογική διαδικασία ήταν μια γιορτή. Μια γιορτή πραγματικά για την μεγάλη παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Είναι γεγονός ότι τα πράγματα κύλησαν ομαλά, παρότι η προσέλευση του κόσμου ήταν αρκετά μεγάλη και ίσως ταλαιπωρήσαμε και κάποιους ανθρώπους στις κάλπες. Θα θέλαμε πραγματικά να τους ζητήσουμε συγγνώμη σε όσους ταλαιπωρήθηκαν περιμένοντας στην ουρά. Το ζήτημα είναι ότι προσπαθήσαμε να ανταπεξέλθουμε με τον καλύτερο τρόπο στην εκλογική διαδικασία. Αυτή η γιορτή τελικά και αυτή η χθεσινή γιορτή της Νέας Δημοκρατίας είναι και η αρχή για κάτι καλύτερο. Ο κόσμος της Νέας Δημοκρατίας, οι νεοδημοκράτες και οι νεοδημοκράτες σηκώθηκαν από τον καναπέ και έστειλαν τον μήνυμά τους. Αυτή τη φορά ελπίζω και ευελπιστώ το συγκεκριμένο μήνυμα των ψηφοφόρων μας, των ανθρώπων που θέλουν να είναι μέλη της Νέας Δημοκρατίας, να το λάβουμε σοβαρά υπόψη μας, γιατί εκτός του ότι γιορτάζουμε, είναι και μεγάλη ευθύνη των 400.000 ανθρώπων οι οποίοι προσήλθαν στις κάλπες, κάτι που δεν συνέβη και το 2009. Αυτή την προσέλευση του κόσμου πρέπει να τη λάβουμε σοβαρά υπόψη μας, ως μια μεγάλη ευθύνη. Και αυτή η ευθύνη βαραίνει από το ίδιο το μέλος της Νέας Δημοκρατίας μέχρι και τον επόμενο πρόεδρο της παράταξής μας. Θα ήθελα επιπλέον με την δυνατότητα που μου δίνεται να ευχαριστήσω όλους τους θελοντές και όλους τους ανθρώπους που βρισκόταν στις κάλπες από τις 6.30 ώρα το πρωί μέχρι αργά το βράδυ για να δώσουν τα αποτελέσματα. Αναλυτικά τα αποτελέσματα έχουν ως εξής. Πρώτος με 4.749 ψήφους αναδείχθηκε ο Ευάγγελος Μεϊμαράκης στη Δυτική Μακεδονία και 6-4 περιφερειακές ενότητες κατά τη διάρκεια της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη του νέου Προέδρου στη Νέα Δημοκρατία. Ακολουθούν η Απόστολος Τζιτζικώστας με 4.458, ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 2.579 και ο Άδωνης Γεωργιάδης με 1.303 ψήφους. Στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης ψήφισαν 5.341, Βαγγέλης Μεϊμαράκης 2.317 ψήφους, Απόστολος Τζιτζικώστας 1.437 ψήφους, Κυριάκος Μητσοτάκης 1.052 ψήφους και Άδωνης Γεωργιάδης 535 ψήφους. Στην Περιφερειακή Ενότητα Γραβενών ψήφισαν 1.636, Βαγγέλης Μεϊμαράκης 607 ψήφους, Απόστολος Τζιτζικώστας 488 ψήφους, Κυριάκος Μητσοτάκης 428 ψήφους και Άδωνης Γεωργιάδης 104 ψήφους. Στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς ψήφισαν 2.700 άτομα, Βαγγέλης Μεϊμαράκης 912 ψήφους, Κυριάκος Μητσοτάκης 750 ψήφους, Απόστολος Τζιτζικώστας 697 ψήφους και Άδωνης Γεωργιάδης 303 ψήφους. Και στην Περιφερειακή Ενότητα της Γλώρινας ψήφισαν 2.500 άτομα, Βαγγέλης Μεϊμαράκης 913 ψήφους, Απόστολος Τζιτζικώστας 864 ψήφους, Κυριάκος Μητσοτάκης 349 ψήφους και Άδωνης Γεωργιάδης 321 ψήφους.